Συγχαρητήρια για την απόδοσή σου. Ζω συγχαρητήρια που θα φέρει το κασφιλί σου. Συγχαρητήρια για την απόδοση, για το πολύ μου φιλό που πέτυχε. Και εύχομαι να είσαι καιρό, δυνατό και να προσφέρει αυτό που έχει προσφέρει ο Μάρκο. Το πρώτο του γκολ στην καριέρα του, τη συμμετοχή του γκολ που σημείωσε για αυτό και γενικά για την. Και πού τα αφιερώνει, γιατί είδαμε το παλιέ έξανα από το γκολ στην καριέρα του εδώ με τα κομμάτια του Πάου. Mm-hmm. Είστε τόσε ομάδε έπαιξε ευρωπαϊκέ, αλλά εδώ έμενε ένα του La verdad que mi primer gol con profesional. Σίγουρα νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Είναι το πρώτο μου γκολ στην επαγγελματική μου καριέρα. Χαίρομαι που μπόρεσα και βοήθησα και την ομάδα να πάρει τους τρεις βαθμούς σήμερα. Από εκεί πέρα που το αφιερώνω, σίγουρα το αφιερώνω στην οικογένειά μου. Το αφιερώνω σίγουρα στον κόσμο που με στηρίζει και μου δείχνει συνεχώς την αγάπη του. Και σίγουρα στους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν για να μπορέσω να πετύχω αυτό το γκολ. Γιατί έφτασε μέχρι το 86 για να καθαρίσει το παιχνίδι, γιατί δεν πήρε πόλη από τους παίκτες που έκανε στην επίθεση. Μόνο. Ξεκινήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν απειλήθηκαμε σχεδόν καθόλου. Νομίζω είχαμε τις ευκαιρίες να βάλουμε και ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Αντιλαμβάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε καλύτερα ο αντίπαλος και εμείς είναι λάθος μας αυτό το. Δεν προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου. Παίζαμε μια ομάδα η οποία και αυτή ήθελε βαθμούς. Δεν παίζαμε μόνοι μας στο γήπεδο. Συνεπώς είναι λογικό κάποια στιγμή να δεχτούμε και πίεση. Αλλά νομίζω αντιδράσαμε καλά. Κάναμε ευκαιρίες. Πετύχαμε το δεύτερο γκολ και ουσιαστικά εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα στην δεύτερη ερώτηση αναφορικά με τα γκολ των επιθετικών. Πράγματι σήμερα πετύχαμε γκολ εγώ και ο Κίτσιου, αλλά γενικότερα ας πούμε, πιστεύω ότι σε άλλα παιχνίδια έχουν πετύχει γκολ επιθετικοί και ο Μιστακίδης και ο Περιοβίτς και ο Κουλούρης και ο Τζάλμα, όλοι. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να συγκεκριμενοποιούμε. Ναι, κερδίσαμε ένα παιχνίδι με γκολ αμυντικών και αυτό θα συμβεί, στο ποδόσφαιρο είναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι πήραμε σήμερα τους τρεις βαθμούς, ότι παλεύουμε να πάρουμε μια όσο το δυνατόν ψηλότερη θέση στα play-off όταν θα μπούμε για να πετύχουμε το καλύτερο. Μπορεί να μας πει για το δικό του γκολ, να μας επιβεβαιώσει καταρχήν ότι είναι το πρώτο γκολ που σε επαγγελματικά. Είναι. Και δεύτερον, πόσο ίδιος το υποδέχεται αυτό το γκολ και αν θεωρεί ότι μπορεί να δώσει μετά από αυτό και κάτι παραπάνω. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε έναν παίχτη που είναι ο ορισμός του Κόφτη, ας πούμε. Αν πιστεύω ότι μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Bueno, ¿por qué no, no? Ελληνίθιο, σίγουρα θα κάνουμε ό,τι μας πει ο προπονητής. Εγώ νιώθω πολύ καλά αυτήν η θέση μου, εκεί αγωνίζομαι στο εξάρι. Συνεπώς δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να αλλάξει αυτό, αλλά αν αύριο ο προπονητής με αυτό το γκολ πιστέψει και πει ότι έχω τη δυνατότητα να πετύχω 15 γκολ ας πούμε μες στη σεζόν και με βάλει πιο μπροστά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα αν με βάλει αυτός, εγώ θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Πέρα από την πλάκα όμως, νομίζω ότι ο καθένας έχει βρει το ρόλο του στην ομάδα, μπορεί και βοηθάει όσο μπορεί ο καθένας και εντάξει, και εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής. Θεωρώ πως ναι και στις δύο απαντήσεις και στις δύο ερωτήσεις η απάντηση είναι ναι. Θεωρώ πως γενικότερα όλη τη χρονιά έχουμε δείξει ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει αντιδράσει καλά ακόμα και υποπίεση, έχουμε δείξει πολύ καλό πρόσωπο, έχουμε δείξει ότι έχουμε μια ομάδα με ποιότητα και με χαρακτήρα η οποία σίγουρα είχε σκαμπανεβάσματα ειδικά στην αρχή της σεζόν, αλλά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους μας. Σίγουρα έχουμε πλήρη επίγνωση του τι πρόκειται να έλθει τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα παιχνίδια και πόσο σημαντικά είναι. Και νομίζω ότι όπως κάναμε και στη σεζόν μέχρι τώρα θα πετύχουμε τους στόχους μας.